Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας μέσα από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος να συνεχίσουμε τις όμορφες κατηχητικές εκπομπές μας και να συνεχίσουμε με τα ερωτήματα τα οποία μας θέτει η αγάπη σας και εμείς τα δεχόμεθα και είναι καλοδεχούμενα όλα τα ερωτήματά σας τα οποία άπτονται της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας. Και μπορείτε να τα στέλνετε και εμείς θα σας απαντούμε. Όσοι βοηθήστε και βοηθιέστε από το κανάλι αυτό Γέρον Νεκτάριος, παρακαλώ εκεί που λέει εγγραφή, να εγγράφεστε και να το διαδίδετε, αλλά και όσοι έχετε Facebook, να το κάνετε κοινοποιήσεις ώστε και άλλοι αδελφοί μας να ωφελούνται πνευματικά. Επισκέφτηκα αυτές τις ημέρες ένα κατάστημα, ήταν η μέρα Δευτέρα, και μου λέει ο καταστηματάρχης, γέροντα, καλή εβδομάδα. Λέω, γιατί καλή εβδομάδα, λέω, σήμερα είναι Δευτέρα. Μου λέει, είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Λέω, κάνετε λάθος. Η πρώτη μέρα δεν είναι σήμερα, γιατί άμα ήταν η πρώτη ημέρα, τότε γιατί τη λέμε Δευτέρα ημέρα. Είναι δεύτερη ημέρα. Μου λέει, ορίστε. Λέω, βεβαίως δεν το ξέρετε. Ότι είναι η δεύτερη ημέρα και δεν είναι η πρώτη ημέρα. Μου λέει, μη μου πείτε. Βεβαίως, λέω. Διότι εμείς τις ημέρες δεν τις βάλαμε μόνοι μας. Τις πήραμε, αδελφοί μου, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Και μέσα από την Καινή Διαθήκη. Αυτά τα δύο βιβλία, τα οποία κάθε χριστιανός πρέπει να τα διαβάζει και ιδιαίτερα κατά πρωτεύοντα ρόλο πλέον την Καινή Διαθήκη και μετά και την Παλαιά Διαθήκη. Και αρχίσα να του εξηγώ, αλλά για να σας εξηγήσω και εσάς πώς και γιατί είναι δεύτερη ημέρα, θα πρέπει να πάμε στο πρώτο κεφάλαιο της Πεντάδευκου, όπου λέει στο πρώτο, «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Στην αρχή λέει ο Θεός, έκανε τον ουρανό και τη γη. Η δε γη ήταν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότωσε πάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Η γη ήταν αόρατος, ακατάστατος, σκότος και το πνεύμα το Άγιον λέει επεφέρετο πάνω από τα νερά που είχε φτιάξει. Και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι καλόν. Και διεχώρησεν ο Θεός αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους. Και εκάλεσε ο Θεός το φως ημέρα και το σκότος το εκάλεσε νύχτα. Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί ημέρα μία. Και είπε μετά ο Θεός γεννηθεί το στερέωμα εν μέσω του ύδατος και έστω διαχωρίζον αναμέσω του ύδατος και ούτω υγέντου. Μεταχωρίζει τα νερά από τη στεριά. Και κάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανών και είδε ο Θεός ότι καλόν εστί και γένετο εσπέρα και γένετο πρωί ημέρα Δευτέρα. Άρα στην αρχή που ο Θεός επίησε τον ουρανών και τη γη την ονομάζει ημέρα μία, πρώτη δηλαδή. Τη δεύτερη μέρα που χωρίζει το στερέωμα τον ουρανό από τα υπόλοιπα, το ονομάζει ημέρα Δευτέρα. Την επόμενη ημέρα, λέει και είδεν τι έκανε και έβγαλε λέει η γη, λέει χορτάρια και ούτω καθεξής, τα έφτιαξε ο Θεός και τα λοιπά. Και λέει και είδε ο Θεός ότι καλόν εγένετο και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί ημέρα Τρίτη. Άρα ο ίδιος ο Θεός μέσα εδώ στην Παλαιά Διαθήκη μας δίνει τις ημέρες της εβδομάδος. Ημέρα μία, η πρώτη, ημέρα Δευτέρα, ημέρα Τρίτη, ημέρα Τετάρτη. Μετράει βλέπετε μία-μία τις ημέρες. Άρα η δεύτερη ημέρα, η Δευτέρα, που είναι η δεύτερη ημέρα, δεν μπορεί να είναι η αρχή της εβδομάδος. Ξεκινάμε με την μία ημέρα.
την οποία μία ημέρα ο Μέγας Κωνσταντίνος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο την μετανόμασε σε Κυριακή. Έτσι η μία παίρνει το όνομα Κυριακή. Παίρνει το όνομα Κυριακή. Γιατί? Διότι είναι η ημέρα του Κυρίου μας που αναστήθηκε. Δηλαδή πότε αναστήθηκε ο Χριστός? Την πρώτη ημέρα, η οποία ονομάστηκε Κυριακή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε τη Δευτέρα ότι είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Η πρώτη ημέρα, η μία ημέρα είναι η Κυριακή. Και αυτό το συναντάμε και στην Καινή Διαθήκη που μιλάει για την Ανάσταση. Τι λέει εδώ πέρα το Ευαγγέλιο? Τιμιά το Σαββάτον. Τιμιά το Σαββάτον. Δηλαδή τη μία ημέρα που ακολουθεί μετά το Σάββατο. Προσήλθαν οι μυροφόρες στο μνήμα. Τη μία ημέρα. Δηλαδή ποια ημέρα? Την πρώτη. Μετά το Σάββατο. Τη μία ημέρα του Σαββάτου. Λίαν πρωί προσήλθαν, λέει, οι μυροφόρες εις το μνήμα. Αλλού λέει τη μία ημέρα όρθρου βαθέως. Και την αλλού λέει τη επιφοσκούση ημέρα της μιάς των Σαββάτων. Έχει τη λέξη μία. Όπως λέει είναι εσπέρας, εγένε το πρωί, ημέρα μία. Άρα την πρώτη ημέρα της εβδομάδος αναστήθηκε ο Χριστός μας. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε το όνομα Κυριακή. Όμως η Κυριακή καθιερώνεται ως αργία πολύ αργότερα με τις νεαρές του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Δηλαδή ως αργία είχαμε πάντοτε το Σαββάτο κι εμείς. Θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή τους πρώτους αιώνες οι χριστιανοί ακολουθούσαμε ακριβώς τις 10 εντολές όπως τις λέει η Αγία Γραφή. Σάββατα Κυρίω το Θεό σου. Ερχόταν η μία ημέρα, η Δευτέρα ημέρα, η Τρίτη ημέρα, η Τετάρτη ημέρα, η Πέμπτη ημέρα και ούτω καθεξής. Και ο Ιουστινιανός κατήργησε το Σάββατο και το αποδέχτηκε η Ιερά Σύνοδος μέσω συνόδου, εν συνόδο αποδέχτηκε και άλλαξε την αργία του Σαββάτου που είναι εντολή του Θεού. Και είπαμε ότι πλέον αργία θα γίνει η μία ημέρα, η πρώτη ημέρα, η οποία θα μετανομαστεί σε ημέρα Κυριακή. Και έκτοτε, μετά τον Ιουστινιανό, τον 6ο αιώνα, καθιερώσαμε την Κυριακή ως ημέρα αργίας και ημέρα του Κυρίου και έτσι σταματήσαμε να τη λέμε μία ημέρα, ενώ έμειναν οι υπόλοιπες να λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Αυτά όλα τα εξήγησα στον καταστηματάρχη που πήγα και τα είπα σήμερα και σε εσάς, ως τα αδελφοί μου, να ξέρετε ότι η Δευτέρα είναι η δεύτερη ημέρα και όχι η πρώτη. Σύντομα θα τα ξαναπούμε και με ένα καινούριο βίντεο μαζί σας για να μάθουμε γιατί η πρώτη ημέρα, η Δευτέρα ημέρα, η Τρίτη ημέρα, η Τέταρτη ημέρα μετά το Σάββατο, η Πέμπτη ημέρα έχουμε πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Η Παρασκευή τι είναι? Έπρεπε να λεγόταν Έκτη. Δεν λέγεται Έκτη, λέγεται Παρασκευή. Σε ένα νέο βιντεάκι μας θα σας πω γιατί ονομάζεται Παρασκευή εκείνη η ημέρα. Έως τότε χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί.